Τώρα κυρίε και κύριοι, πάμε στον Λευτέρη Χαμαλίδη για να κάνουμε μια κουβέντα που έχει να κάνει με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Ακούσατε τον κύριο Ανδρουλάκη. Ε, κύριε Χαμαλίδη, καταρχήν θέλω ένα σχόλιο αυτό που βιώνουμε σαν, σαν περιοχή, σαν νομό, σαν περιφέρεια. Μια πολύ μεγάλη φυσική καταστροφή. Κύριε Σταυρίδη, έζησα την πυρκαγιά από τη γέννησή τη εντελώ τυχαία όταν. κατέβαινα από τη Νέα Οριστιάδα στην Αλεξανδρούπολη, ήταν το πρωί του πιο προπερασμένου Σαββάτου, όπου βλέπω δεξιά από τον αυτοκινητόδρομο την Εγνατία μία φωτιά. Μάλιστα, μου φάνηκε σχετικά μικρή και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση όταν είδα να πετούν αεροπλάνα. Αναρωτήθηκα γιατί, ας πούμε, για τόσο μικρή φωτιά να σηκωθούν αεροπλάνα. Μετά από μια ώρα έμαθα ότι έκλεισε η Εγνατία. Είναι 13η μέρα σήμερα και η φωτιά εξακολουθεί να υφίσταται. Τώρα έχει πάει στο κεντρικό και οδεύει προς το βόρειο τμήμα του νομού. Όταν κατέβαινα πριν δύο ώρες περίπου, να σας αναφέρω ότι υπάρχει ένα τεράστιο στρώμα καπνού το οποίο εκτείνεται από τη Δαδιά, ξεκινάει, μέχρι την περιοχή της Οριστιάδας, το Δήμο Οριστιάδας. ένα τεράστιο στρώμα καπνού. Περιπτώ να σας πω για την Εθάλη που πέφτει ναι, ναι. παντού. Ε, για τη δύσπνοια που αντιμετωπίζει σε κάποια σημεία. Είναι ένα φαινόμενο που εξελίσσεται δυστυχώ και δεν ξέρουμε πού θα σταματήσει. Πιστεύετε ότι υπήρξε ολιγορία είτε τι πρώτε ώρε, είτε τι πρώτε μέρε, είτε στην πορεία σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση του φαινομένου, Όταν μία φωτιά καίει 13 μέρε, είναι βέβαιο ότι κάποια πράγματα δεν πήγαν καλά. Είμαστε βέβαια στην εξέλιξη του φαινομένου και δεν είναι σωστό. Αυτήν τη στιγμή να αναζητούμε ευθύνες, αλλά είναι βέβαιο ότι πρέπει να αναζητηθούν οι ευθύνες, γιατί τα προβλήματα που εντοπίσαμε όλοι έχουν να κάνουν και με την πρόληψη, αλλά και με το συντονισμό. Όπως πολύ σωστά είπε ο, ο πρόεδρός μας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, οι φωτιές δεν σβήνονται το, το καλοκαίρι, σβήνονται το χειμώνα. Αυτό, με αυτό ήθελε να δείξει την αξία και τη σημασία που πρέπει να έχει η πρόληψη στον τομέα των πυρκαγιών. Και γενικά η πρόληψη είναι ένα, ένα ζήτημα που ε, είναι τόσο πολύ σημαντικό, που μας δίνει την, τη δυνατότητα να σώσουμε, είτε αφορά την υγεία μας, είτε αφορά τις φαινόμενα, φυσικά φαινόμενα, είτε οτιδήποτε, είναι αυτό που μας δίνει τη δυνατότητα να προλαμβάνουμε το κακό. Είναι... Δύσκολο πολλέ φορέ να αντιμετωπίσει το κακό όταν συμβαίνει για οποιοδήποτε λόγο. Εγώ καταλαβαίνω και αναγνωρίζω ότι υπήρχαν έντονα φαινόμενα. Υπήρχε αέρα, δυνατό αέρα, ναι. ο οποίο είχε διάρκεια. Αλλά είμαι σίγουρο ότι κάποια πράγματα δεν λειτουργήσαν σωστά και αυτά πρέπει να εντοπιστούν για να διορθωθούν. Είδατε την επίσκεψη, παρακολουθήσατε την επίσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου και όλα όσα ανακοινώθηκαν, αλλά είχαμε και τον Υπουργό νωρίτερα στη θέση που βρίσκεστε τώρα. Θεωρείτε ότι είναι σε θετική κατεύθυνση ο τρόπο που αντιμετωπίζετε από κυβερνητική και οικονομική άποψη το, το, φαινόμενο. Εγώ θα κάνω μία παρατήρηση, κύριε Σταυρίδη. Θα θυμίσω σε όλου του ευρύτερου του συντοπίτε μου, ότι στην προεκλογική περίοδο ο Πρωθυπουργό μα, ο κύριος Μητσοτάκη, που ήταν υποψήφιο βουλευτή Εύρου, ήρθε ή τρει-τέσσερι φορέ. Δεκατρει μέρε και η πυρκαγιά εδώ πέρα, εκτό από κάποιε στοιχειώδει αναφορέ κεντρικά, δεν πάτησε το πόδι του. Δεν αισθάνθηκε την ανάγκη να επισκεφτεί τον το Τι χάραζε, Καταρχήν, ε, μία επίσκεψη ενός πρωθυπουργού δίνει μία άλλη σοβαρότητα και μια άλλη στιβαρότητα, αν θέλετε, στον, ε, στην αντιμετώπιση. Ε, σίγουρα δείχνει το ενδιαφέρον του στους ανθρώπους, τους οποίους ζητούσε και την ψήφο τους. Ένα στοιχείο είναι αυτό. Δεύτερο στοιχείο είναι ότι ομολογώ όταν άκουσα το Εύρος Πας, θύμωσα. Όλοι οι Ευρύτες είναι θυμωμένοι με αυτή την κατάσταση. Είναι μία φωτιά η οποία εξελίσσεται τόσες μέρες και δεν έχουμε καταφέρει να την αντιμετωπίσουμε. Έχει καταστραφεί σχεδόν το 50% του δασικού πλούτου του νομού μας. Επίσης με στεναχώρησε και με, ε, με ενόχλησε το γεγονός που άκουσα από τον Πρωθυπουργό να λέει ότι το δάσος της Δαδιάς καταστράφηκε ολοσχερός το 1950 και εντάξει σε 30 χρόνια, το 1980-85, σε 30-35 χρόνια ξαναέγινε Αντιλαμβανόμαστε ότι θα υπάρχουν δύο γενέε οι θα το ποτέ. δεν θα ζήσουν αυτόν τον υπέροχο φυσικό πλούτο που είχαμε, αυτό το κόσμημα όχι τη περιοχή μα μόνο, αλλά όλη τη Ελλάδα. Μπορούμε, συγγνώμη λίγο. Σήμερα ο Χαμαλίτης. μπορείτε να δείξετε ένα βίντεο που ε, στέλνουμε τώρα. Αυτή είναι μια εικόνα ε, η οποία ήταν πριν από λίγο. Το τι μου λένε εδώ οι άνθρωποι, είναι από την περιοχή του Σουφλίου. Έτσι, αυτή είναι μια εικόνα που είναι συγκλονιστική το γεγονό ότι είμαστε αυτό που λέει ο ελευθερία ο Χαμαλίδη. Τη 13η μέρα και βλέπουμε, βιώνουμε ε, αυτή την κατάσταση. Δεν ξέρω ποιο σημείο είναι ακριβώ. Πάντως... Είναι επαρχιακό δίκτυο από ό,τι βλέπω. Ναι. Ε, πρέπει να είναι ο, ο δρόμο. Πάντω είναι. Ε, δηλαδή... Δεν μπορώ να το προσδιορίσω. Ναι. Είναι πάντως μια εικόνα, ε, αυτό που λέω είναι συγκλονιστική. Βρισκόμαστε πια πάρα πολύ κοντά, δηλαδή πάρα, πάρα πολύ κοντά στο να καεί όλος ο το, όλο το νομός. Δηλαδή πού θα φτάσει, πού εγώ, θα σταματήσει. Εγώ βλέποντας όλο αυτό έτσι όπως εξελίσσεται... Με μηχανήματα έργου, με πυροσβεστικά, τα, τα αεροπλάνα δεν πετούν αυτή την ώρα Αρχίζω δέτε. να πιστεύω ότι αυτή η φωτιά θα σταματήσει μόνο αν βρέξει... Δηλαδή, ε, πρέπει να κάνουμε λιτανίες για να, για να βρέξει, να παρακαλάμε ένα φυσικό φαινόμενο να σταματήσει αυτό το κακό, ή αν φτάσει, δεν ξέρω, στα ποτάμια, πού, στον ερυθροπόταμο, στον άρδα, ε, πρέπει να περιμένουμε εκεί να φτάσουμε για να σταματήσει αυτή η φωτιά. Πολύ δυνατό. Ε, πιστεύετε ότι αντιμετωπίζετε σωστά από την κυβέρνηση οικονομικά η καταστροφή, η κυβέρνηση αναγκαστικά θα πάρει κάποια μέτρα για να ανακουφίσει τους πληγέντες ε, της περιοχής μας, οι οποίοι σε πρώτη φάση είναι οι γεωργοί, είναι οι κτηνοτρόφοι, είναι οι μελισσοκόμοι, άνθρωποι δηλαδή που έπαθαν πολύ μεγάλες ζημνές, κάποιοι καταστράφηκαν ολοσχερός. Ε, Με θυμώνει, όπως σας είπα, ε, να, να μην αναγνωρίζουμε ευθύνες στο σχεδιασμό ε, και στην, ε, στην αντιμετώπιση όλου αυτού του, ε, του προβλήματος της πυρκαγιάς. Έτσι εμφανιστήκε τουλάχιστον ο, ο Πρωθυπουργός και μέσα στη, μέσα στη Βουλή. Και να εστιάζουμε μόνο στις αποζημιώσεις, ε, αλλά ε, να, να διαφορούμε για το, για το πώς αυτό το φαινόμενο δεν θα επαναληφθεί. Γιατί θα σας ότι και πέρυσι, Είχαμε πάλι φωτιά στην ταδιά. Ναι. Τι κάναμε από πέρσι μέχρι φέτο για να προλάβουμε κάποιο κακό. Πάντω, μου είχε πει κάποιο πέρσι ότι ό,τι δεν και φέτο μου λέει θα, θα καεί του χρόνου. Και φαίνεται ότι αυτό γίνεται μια πραγματικότητα πια. Είναι γεγονό ότι έχουμε δει αρκετά στραβά που πρέπει να διορθώσουμε σαν χώρα. Ε, και πρέπει και ο κύριο Μετσουτάκη κάποια στιγμή να καταλάβει ότι είναι πρωθυπουργό, ήταν πρωθυπουργό και την προηγούμενη τετραετία. Δεν εκλέχθηκε τώρα. Παρόλο που οι εκλογέ έγιναν πριν δύο μήνες και υπάρχει νέα κυβέρνηση, είναι μία συνέχεια της προηγούμενης. Ναι. Ε, κάποια πράγματα έπρεπε υποτίθεται αυτό το επιτελικό κράτος που τόσο πολύ το ε, έτσι, το ανεβάζει και το εξαγγέλει ε, ο Πρωθυπουργό και στηρίζει όλη τη λειτουργία της κυβέρνησης αυτό το επιτελικό κράτος, εμείς μέχρι στιγμής βλέπουμε μόνο τι γκάφε και τις αστοχίες του επιτελικού κράτους. Δυστυχώ αυτά βλέπουμε μέχρι τώρα. Σα ευχαριστώ, κύριε Χαμαλίδη. Σα ευχαριστώ Να πολύ. Καλά. Εγώ ευχαριστώ.